άνθρωποι όλων των ηλικιών, γονείς με μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, με τα εγγόνια τους, μέλη φοιτητικών παρατάξεων, καθώς και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών και πολιτικών φορέων έσπευσαν το πρωί για να αφήσουν ένα γαρίφαλο, μερικά κόκκινα τριαντάφυλλα και στεφάνια στο μνημείο της Πολυτεχνικής Σχολής για να αποτίσουν φόρο τιμή στους πεσόντες του Πολυτεχνείου και να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη δημοκρατία. Στο προάβλιο της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι φοιτητές ανάρτησαν πανό με μηνύματα για την επέτειο του Πολυτεχνείου και για τις καταλήψεις και σημαίες της Παλαιστίνης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Υπενθυμίζεται ότι η Πολυτεχνική Σχολή βρίσκεται υπό συμβολική κατάληψη από την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου και θα παραμείνει ως και σήμερα το βράδυ με το πέρας της πορείας. Το μήνυμα του Πολυτεχνείου παραμένει σήμερα επίκαιρος οποτέ, τονίζει μέσα από ανακοίνωσή του το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στις 10 το πρωί έγινε πορεία από την Καμάρα προς το Πολυτεχνείο και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. Το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη πορεία από το Πολυτεχνείο προς το κέντρο της πόλης. Αυξημένα είναι τα μέτρα της αστυνομίας για την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση επεισοδίων. Ήδη κάδοι απορριμμάτων στο κέντρο της πόλης έχουν απομακρυνθεί, ενώ ισχύουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως προς την κίνηση αλλά και στάθμευση των οχημάτων. Αλλαγές έγιναν και στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων. Εγκαινιάστηκε παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστου Στυλιανίδη ο νέος σταθμός κουραζιέρας στον Προβλήτα 2 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εν ώψη των ταυτόχρονων ελεύσεων δύο κουραζιερόπλοιων στο λιμάνι της πόλης, η διοίκηση της ΑΕ ανακαίνισε την αποθήκη 8 και τη μετέτρεψε σε νέο δεύτερο επιβατικό σταθμό, ονομάζοντάς τον Alexander the Great. Με το νέο σταθμό στον Προβλήτα 2, το λιμάνι της συμπρωτεύουσας θα μπορεί να δέχεται ταυτόχρονα δύο κουραζιερόπλια με τουλάχιστον 6.000 επισκέπτες. Τον αγιασμό του νέου Προβλήτα έκανε ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως Βαρνάβας. Η πόλη μπορεί να απογειωθεί και το ξέρετε καλύτερα από όλους μας όσοι ζήσατε την πόλη τα τελευταία χρόνια που αυτό το λιμάνι κατάφερε με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το είπατε σωστά, να αναπτυχθεί και να δώσει στην πόλη την υποδομή που χρειάζεται για να αποκτήσει αυτόν τον πραγματικό γεωστρατηγικό ρόλο αλλά και εμπορικό ρόλο για την όλη περιοχή. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρήστος Στυλιανίδης χαρακτήρισε διαμάντη τον νέο Προβλήτα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα στηρίξει κάθε παρόμοια κίνηση και σε άλλα λιμάνια της χώρας. Αποτελεί για την κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη ένα διαρκή εθνικό αναπτυξιακό στόχο από τον οποίο ο τουρισμός της χώρας έχει ήδη σημαντικά ωφέλη. Μου έλεγε ο αγαπητός κ. Λιάκος ότι πέρυσι λόγω της κρουαζιέρας είχαμε στη Θεσσαλονίκη περίπου 400.000 τουρίστες, κ. Δήμαρχε. Φανταστείτε τι προσκόμισε όχι μόνο για τον GDP της χώρας αλλά για την πόλη αυτή η μεγάλη επιτυχία της κρουαζιέρας. Σήμερα το λιμάνι έχει 77 προσεγγίσεις με 22 διαφορετικά κρουαζιερόπλια, εκ των οποίων τα μισά είναι home porting. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης φιλοδοξεί και το 2024 να υποδεχτεί πάνω από 75 κρουαζιερόπλια. Η πρώτη άγκυρα αναμένεται να ρυφθεί τις πρώτες μέρες του Φεβρουαρίου και η τελευταία να σηκωθεί τις πρώτες ημέρες του ερχόμενου Νοεμβρίου. Το λιμάνι της αναβαθμίζεται σε τούτο το στολίδι που βλέπουμε σήμερα. Αναδεικνύει, όπως σωστά είπατε, την γεωπολιτική του σημασία, αξιοποιεί τη στρατηγική του θέση, παράγει προστιθέμενη αξία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη της οικονομίας και του τουρισμού, δημιουργεί, γεννάει νέες θέσεις εργασίας, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του δυναμισμού που αναπτύσσει η περιοχή μας. Ο απερχόμενος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας μίλησε για το success story της κρουαζιέρας στην Θεσσαλονίκη, για το οποίο δούλεψαν πολλοί άνθρωποι. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, ένας από τους σημαντικούς στόχους που πετυχαίνει βήμα-βήμα η πόλη ήταν και παραμένει η αύξηση της επισκεψιμότητας και του τουρισμού, όπως και η αναγνωρισιμότητα της πόλης. Όλα αυτά μαζί σημαίνουν νέες θέσεις εργασίας, νέα εισοδήματα, νέες προοπτικές για την πόλη. Η Θεσσαλονίκη αξιοποιεί αυτό που πάντα αξιοποιούσε, το μέτωπό της στη θάλασσα, το λιμάνι της,
είπε με νόημα ο κύριος Ζέρβας. Η Θεσσαλονίκη έχει μπει πλέον δυναμικά στο διεθνή χάρτη τουρισμού και της κουραζιέρας, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Είναι κάτι που πλέον είναι μια συνηθισμένη εικόνα στην πόλη μας. Άλλωστε έχει όλα τα εχέγγυα για να πρωταγωνιστεί στον τουρισμό, ειδικότερα στην κρουαζιέρα, μια βιομηχανία από την οποία προκύπτουν, όπως υπόθηκε προηγουμένως, πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την τοπική οικονομία και την κοινωνία. Την ίδια ώρα, από την ΟΛΦΑΕ διευκρινίστηκε ότι η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τον Προβλήτα 6 σε χρόνο παράλληλο με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση του Αναπτυξιακού Προγράμματος και μελέτης διαχείρισης του λιμένα Θεσσαλονίκης δεν δημιουργεί καμία καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου, διασφαλίζοντας το συμφέρον του συνόλου των μετόχων της ΟΛΦΑΕ συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού δημοσίου. Σ' αρέσει η βροχή. Γροφιά στο στομάχι από μια ταινία μικρού μήκους για το bullying από τον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Σε μια αίθουσα γεμάτη από παιδιά και ενήλικες παρουσιάστηκε η ταινία μικρού μήκους «Οι σκέψεις της Νεφέλης», η οποία εξιστορεί την ιστορία μιας έφηβης που βιώνει τον σχολικό εκφοβισμό. Στην ταινία μικρού μήκους η Νεφέλη παρουσιάζεται ως μια 16χρονη η οποία μένει στην Αθήνα και είναι μαθήτρια λυκείου. Στην αρχή η ίδια φαίνεται πως είναι καλά. Ωστόσο, μέρα με τη μέρα, το νεαρό κορίτσι ξεκινάει να παρουσιάζει ξαφνικούς πόνους, με την καθημερινότητά της να γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς οι συμμαθητές της αρχίζουν να την προπυλακίζουν. Καλά, θα μάθω και θα ξενημερώσω. Έλα που περνάς και από δίπλα μας. Ήουρε, είναι λαδωμένα! Υπάρχει και το τρίτο παιδί το οποίο παρατηρεί. Αυτό λοιπόν σήμερα με αυτή τη σπουδαία ταινία που βγήκε από ερασιτέχνες, βγήκε από ανθρώπους που το καταλαβαίνουν, το νιώθουν και από το επιστημονικό προσωπικό, πραγματικά συγκλονίζουν τα παιδιά και το βλέπουμε μετά όταν τελειώνει πόσο έχουν αισθανθεί όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί βλέπουν ένα παιδί πώς υποφέρει και τι τραβάει από αυτό το φρικτό φαινόμενο του bullying και της βίας. Συναισθήματα όπως ο φόβος, ο πόνος και το άγχος αρχίζουν να κατακλείζουν την Εφέλη για μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως όλα αλλάζουν όταν η ίδια η 16χρονη αποφασίζει να μιλήσει. Έτσι με το διαχρονικό μήνυμα «Μίλα τώρα», αλλά και την προβολή της ταινίας μικρού μήκους «Το χαμόγελο του παιδιού» έχει σκοπό να αναγνωρίσουμε όλοι αυτά τα άσχημα συναισθήματα, αλλά και να αυξήσουμε την ενσυναίσθησή μας και τη στήριξη που πρέπει να παρέχουμε στα παιδιά που βιώνουν τον εκφοβισμό. Είναι μια ταινία πολύ προσανατολισμένη στο σήμερα, έτσι, με τις νέες μορφές εκφοβισμού που βλέπουμε και τους νέους τρόπους, και κυρίως εστιάζει λίγο στην αθέατη πλευρά του εκφοβισμού, όπου πολλές φορές είναι η καθημερινότητα του παιδιού, το οποίο πολλές φορές κάποιος μπορεί να διαφορήσει γι' αυτό, να μην γνωρίζει τι του συμβαίνει, όμως πολλές φορές είναι αυτό που λέμε, βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει μια πραγματικότητα κάτω από όλο αυτό, το οποίο ένα παιδί βιώνει καθημερινά, δυσκολεύεται, είναι μια επίπονη εμπειρία, η οποία συχνά έχει επίπτωση στα συναισθήματά του, στη συμπεριφορά του, σωματικά και μπορεί πολλές φορές να το οθήσει σε πράξεις απελπισίας. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε τα παιδιά, να τα ακούσουμε προσεκτικά για να τα κατανοήσουμε και όχι απλά για να απαντήσουμε σε αυτά. Και νομίζω ότι η σκέψη της Νεφέλης είναι μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Καλημέρα, Μπάζο. Καλά θα περάσει και σήμερα. Κοιτάκι. Πολύ δύσκολο, πώς θα είναι. Μετά το τέλος της προβολής, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα, αλλά και να συνομιλήσουν με τους ψυχολόγους του οργανισμού σχετικά με την ταινία, το bullying και την παροχή βοήθειας. Το παρόν έδωσε μεταξύ άλλων στην προβολή της ταινίας μικρού μήκους η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου, η οποία από την πλευρά της είπε ότι δεν διδάσκονται τα συναισθήματα. Μέσα από τέτοιες εκδηλώσεις σαν τη σημερινή, να παίρνετε δύναμη για να μπορείτε να διαλέγετε με ποιους και με ποιον τρόπο να πετυχαίνετε τη ζωή σας. Είμαι το άγχος της Νεφέλης και θα εμφανίζομαι κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σχολείο. Είμαι ο πόνος της Νεφέλης και αλλάζω συχνά σημείο που εμφανίζομαι. Είμαι η υπομονή της Νεφέλης και δεν τελειώνω. Στη σύλληψη δύο νεαρών 28 και 24 ετών στη Δυτική Θεσσαλονίκη για καλλιέργεια και κατοχή κάναβης προχώρησαν το απόγευμα της 5ης 16 Νοεμβρίου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι εντοπίστηκαν σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία που χρησιμοποιούσαν
με τη συνδρομή και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευση ναρκωτικών ρόξη τη Διεύθυνση Αστυνομία Ερών, διαπιστώθηκε ότι καλλιεργούσαν σε δύο ειδικά διαμορφωμένου χώρου στο υπόγειο τη οικία 247 δεντρίλια κάναβη ύψου έω 120 εκατοστών, τα οποία και κατασχέθηκαν, όπω και ο εξοπλισμό που χρησιμοποιούσαν για την καλλιέργειά του, λαμπτήρε, συσκευέ εξαερισμού, θερμοκρασία και άλλα. Επίσης στους συγκεκριμένους χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 13 συσκευασίες με ποσότητες ακατέργασης κάναβης συνολικού βάρους 7 κιλών και 79 γραμμαρίων, 3 συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα κάναβης συνολικού βάρους 2 κιλών και 59 γραμμαρίων, 5 συσκευασίες κατεργασμένης κάναβης συνολικού βάρους 480 γραμμαρίων, 21 σφραγισμένες συσκευασίες που περιείχαν σπόρους κάναβης και 4 γκλάστρες με σπόρους κάναβης και 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας. Επιπλέον κατασχέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 1.750 ευρώ καθώς και ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Μαζική ήταν η συμμετοχή στην παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν οι εφοριακοί υπάλληλοι έξω από την φορολογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου, ζητώντας άμεσες προσλήψεις 2.000 ατόμων για να καλυφθούν τα τεράστια κενά στις υπηρεσίες. Ύστερα από κάλεσμα του Συλλόγου Εφοριακών Νομού Θεσσαλονίκης, Κιλικής και Χαλκιδικής και στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικής απόφασης που ελήφθη κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση τον περασμένο Οκτώβριο, οι εφοριακοί διαμαρτυρήθηκαν για άλλη μια φορά για την τεράστια υποστελέχωση, την αναποτελεσματική αναδιοργάνωση των φορολογικών υπηρεσιών και την έλλειψη ουσιαστικής ψηφιοποίησης. Η παράσταση διαμαρτυρίας γίνεται κυρίως για την τρομακτική υποστελέχωση που βρίσκονται οι φορολογικές μας υπηρεσίες, μια υποστελέχωση που μεσοσταθμικά αγγίζει το 35%. Όπως καταλαβαίνετε, εξαιτίας της τρομακτικής έλλειψης προσωπικού, είναι αδύνατο να παταχθεί η φοροδιαφυγή. Όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Θεσσαλονίκης Κιλικής Χαλκιδικής, Μενέλαος Παπαποστόλου, η υποστελέχωση αγγίζει το 35% με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να παταχθεί η φοροδιαφυγή και ο φόρτος εργασίας να είναι τεράστιος. Ενώ από την άλλη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών υπηρεσιών δεν γίνεται και με τους καλύτερους όρους και οι αναδιοργανώσεις των υπηρεσιών οδηγούν σε αναποτελεσματικότητα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών υπηρεσιών δεν γίνεται και με τους καλύτερους όρους και επιπλέον οι αναδιοργανώσεις των υπηρεσιών τελικά οδηγούν σε μια αναποτελεσματικότητα της φορολογικής διοίκησης. Επίσης, ο κ. Παπαποστόλου δήλωσε πως αντί να στοχεύουν περισσότερο στον ανθρώπινο παράγοντα, εστιάζουν στη χρησιμοποίηση ψηφιακών μέσων. Ειδικότερα, τα αιτήματα των διαμαρτυρόμενων υπαλλήλων είναι η άμεση πρόσληψη 2.000 εφοριακών που θα βοηθήσουν στην πάταξη της φοροδιαφυγής, η επικράτηση σε όλες τις υπηρεσίες ανθρωπίνων συνθήκων εργασίας, διότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης είναι αρκετά μεγάλο. Να υπάρξουν πραγματικές αυξήσεις των αποδοχών τους με την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα για όλους. Η στοχοθεσία είναι πάρα πολύ υψηλή, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να αδυνατούν πραγματικά να καταξέλθουν στο πραγματικό σκοπό που είναι η ίσπραξη και η βεβαίωση των δημοσίων εισόδων καθώς και η πάταξη της φοροδιαφυγής. Και πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι όλα αυτά τα ψηφιακά μέσα αποτελούν επικουρικά εργαλεία στο ρόλο του εφοριακού υπαλλήλου και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποκαταστήσουν τον ανθρώπινο παράγοντα και το έργο που παράγει ο εφοριακός υπαλλήλος. Να σημειωθεί ότι η αντιπροσωπεία των συγκεντρωμένων υπαλλήλων παρέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας. Εντός της τετραετίας θα εφαρμοστεί το σύστημα πληρών όσο πετάω, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μανώλης Γραφάκος από το βήμα του δεύτερου συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Έργου LIFE με τίτλο Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα, το οποίο διεξήχθη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον ΟΦΗΠΕΚΑ. Το πληρώνω όσο πετάω αφορά ένα διαφορετικό σύστημα χρέωσης των δημοτικών τελών στον τομέα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, το οποίο και θα αποτελεί οικονομικό κίνητρο για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για τη μείωση του όγκου των αποβλήτων τους και την ενίσχυση της ανακύκλωσης. Σε εμείς σαν Υπουργείο, το πιο σημαντικό πράγμα που θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει τα επόμενα 4 χρόνια είναι η εφαρμογή του πληρώνω όσο πετάω, γιατί αυτός είναι και ο τρόπος να μειώσουμε τα αποβλήτα μας και να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη ανακύκλωση. Θα μείνει μια υποδομή με εναλλακτικές παραλλαγές για τη συλλογή των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων. Ένα νέο ρεύμα το οποίο όλοι δίνουν πρέπει να το βάλουν το 24.
Ο κύριος Γραφάκος εξήγησε τι είναι το πρόγραμμα Life, αλλά και ποιος είναι ο στόχος του. Η εταίρη του είναι 20, έχει διάρκεια 8 ετών έως το 2027 και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται περίπου σε 16 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον κύριο Γραφάκο, οι επιδόσεις της χώρας μας δεν είναι οι καλύτερες στην ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων, ωστόσο μπήκαν οι βάσεις για την ερχόμενη τετραετία. Στο χαιρετισμό του, αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης Κώστας Ιακώβου αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα του προγράμματος. Όσον αφορά στην κατασκευή των 4 πράσινων σημείων, τόνισε ότι αν και υπήρχαν προβλήματα που επώδησαν τις διαδικασίες, πλέον προχώρησαν οι σχετικές διαδικασίες και η νέα διοίκηση του Δήμου θα πρέπει να τρέξει τις διαδικασίες της έγκρισης των μελετών για τη δημιουργία του στα συγκεκριμένα χωροθετημένα σημεία. Είναι στη Γιάννη Αγγέλου το ένα που έχουμε πει και το άλλο είναι Κατσιμίδη με Εγνατία. Μετά θα υπάρχει στην Καρακάση ένα άλλο σημείο που είναι δημοτικό μέρος και στη Μέση Χρυσοχούλη. Όλο αυτό και θα γίνει και ένα για την κομποστοποίηση και πώς θα γίνει στον αμπελώνα που έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Εξάρροντας την προσπάθεια του κ. Γραφάκου, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας Μιχάλης Χεράνης, επεσήμανε ότι χρειάζεται να γίνουν ακόμη μεγαλύτερα βήματα και πιο γρήγορα. Είναι αλήθεια ότι η κεντρική οικονομία έχει πάει παντού και ήρθε η ώρα να πράξουμε όλες τις, να διαβούμε όλες τις τάσεις του κύκλου της κεντρικής οικονομίας για να δούμε εντελώς διαφορετικά τα πράγματα στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Είμαστε εδώ παρόντες, ο Φως Διακεντρικής Μακεδονίας έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, έχει αξιοποιήσει όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά το βασικότερο είναι ότι θα πρέπει να αλλάξουμε στάση απέναντι στη διαχείριση των πολεμάτων, αφού δοθούν από την τουρκική αυτοδιοίκηση τα εργαλεία, ο καθένας κατά μία υπεύθυνη απέναντι στο περιβάλλον, να κάνουμε διαλογή στην πηγή. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι αυτά τα συνέδρια αναδεικνύουν συνεχώς τις νέες τεχνολογίες αλλά και τα προβλήματα. Επίσης παρουσιάζονται σε ευρύτερο κοινό τα εθνικά σχέδια για τη διαχείριση των αποβλήτων, των επικινδύνων, για την κυκλική οικονομία. Όλα αυτά είναι καλό να επαναλαμβάνονται. Η επανάληψη είναι τερματίσεως. Στην παρέμβασή της μέσω Skype, η διευθύνουσα σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης Αλεξάνδρα Τόγια σημείωσε ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμη η αλλαγή της νοοτροπίας των πολιτών για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Η Σοφία Μάνη, προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Αποβλήτων του ΙΠΕΝ και συντονίστρια του έργου, παρουσίασε την ταυτότητα του Life, την υφιστάμενη κατάσταση στη διαχείριση αστικών αποβλήτων στη χώρα μας και τα ορόσημα στόχων καθώς και την εθνική πολιτική και νομοθεσία για τα απόβλητα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η ανακύκλωση υλικών, χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί στη χώρα μας το 2020 έφτασε με τα βία στο 16,5% αυξημένο κατά μόλις 0,5% σε σχέση με το 2019, ενώ το 2018 ήταν στο 15%. Ταυτόχρονα τον κατήφορο πήρε το 2020 κομποστοποίηση, καθώς από ποσοστά 5,1% και 5% το 2018 και το 2019 αντίστοιχα έπεσε στο 1,5%. Σε πολύ χαμηλά επίπεδα κινήθηκε την ίδια χρονιά η ανάκτηση ενέργειας από την επεξεργασία αποβλήτων, καθώς έφτασε μόλις το 1,6% από 1,3% το 2019.